Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ραντεβού μετά το πλεόνασμα για το χρέος και συγχαρητήρια στην Ελλάδα δίνει η Μέρκελ. Τα καταφέραμε, δεν σκέφτομαι τις εκλογές, δηλώνει ο Σαμαράς. Διθυραμβικά σχόλια από ξένους οίκους και επενδυτές για την επιτυχή επιστροφή της χώρας στις αγορές. Εύσημα και από Λαγκάρντ. Ο Γιώργος Προβόπουλος στον Sky. Τι λέει για τα επόμενα βήματα της οικονομίας, την υπερφορολόγηση και το μέλλον του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σαμπουάν, οδοντόκρεμες και άλλα είδη προσωπικής υγιεινής προμήθευε ο Παναγιώταρας στους γιατρούς του κόσμου. Τι απαντούν οι υπεύθυνοι της οργάνωσης. Νέος κύκλος διαφωνιών για την προσωπική ζωή του Ιησού. Αυθεντικός ο Πάπυρος που ίδιος μιλά για τη γυναίκα του, αποφαίνεται το Harvard. Μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα, απίθυνε κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα η Άγγελα Μέρκελ, συγχαίροντας τη χώρα μας για τις προσπάθειες που έχει κάνει. Η Γερμανίδα καγκελάριος επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην Ελλάδα, χαρακτήρισε σημαντική για την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης στη χθεσινή έξοδο στις αγορές, ενώ για το θέμα του χρέους άφησε να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις θα αρχίσουν άμεσα, αλλά με ορίζοντα το τέλος του χρόνου. Η Ελλάδα πιάνει τους στόχους της και δεν χρειάζεται άλλο πρόγραμμα, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνήμα στη συνδρομή της Γερμανίας στο Αναπτυξιακό Ταμείο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε για μία ακόμη φορά τα σενάρια πρόωρων εκλογών, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν σκέφτομαι τις εκλογές, σκέφτομαι μόνο την Ελλάδα. Όλο το ρεπορτάζ από την επίσκεψη Μέρκελ θα δούμε αναλυτικά με τους συναδέλφους, τον Γιάννη Τζούνο που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Χρήστο Κούτρα στην Ακρόπολη και το Σταμάτη Ασημένιο στη Βόνη, την Deutsche Welle. Ενώ στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος. Πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Αντώνης Σαμαράς στις 6 το απόγευμα υποδέχθηκε την Άγγελα Μέρκελ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Γερμανίδα καγκελάριος χαμογελαστή αντάλλαξε χειραψίες με τον Γιάννη Στουρνάρα, τον Σίμο και Δίκογλου και όλο το επιτελείο του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Η Γερμανίδα καγκελάριος δεν ήταν φιδωλή στα συγχαρητήρια που έδωσε στην Ελλάδα για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Απέφυγε ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση σχετικά με το χρέος. Όλα αυτά με χαροποιούν ιδιαίτερα. Έχω κάθε λόγο να χαίρομαι. Συγχαρητήρια. Η πολιτική της κυβέρνησης απέτησε πολλές θυσίες, είναι αλήθεια. Πλέον η Ελλάδα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η δημοσιονομική κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από αυτή που προσδοκούσαμε για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξη ότι θα συνεχιστεί αυτός ο δρόμος. Η Ελλάδα τα κατάφερε, είπε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποφασίζει τα επόμενα βήματά του με βάση εκλογικούς σχεδιασμούς. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Είναι μια καινούρια μέρα σήμερα. Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Ότι ανοίγεται πια ο δρόμος για μακροχρόνια ανάπτυξη μέσα από μια κατεύθυνση εξόδου, σαφέστατη, που έχουμε πάρει από την κρίση. Η Γερμανία μπορεί να συμβάλλει. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε κύριε Πρωθυπουργέ, θα βοηθήσουμε στη θεσμοθέτηση του περίφημου Αναπτυξιακού Ταμείου. Επ' αυτό έχουν εργαστεί οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και χαίρομαι που έχει πάρει συγκεκριμένη μορφή, σάρκα και οστά. Με ακρίβεια βρετανική και 18 μήνες μετά την πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα, το αεροσκάφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προσγειώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στον απόϊχο της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, η Γερμανίδα καγκελάριος κατέβηκε μόνη της από το αεροσκάφος, όπου την υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεξιά και αριστερά του κόκκινου χαλιού ήταν παρατεταγμένο το άγημα της Σχολής Ευελπίδων. Η Άγγελα Μέρκελ, πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, αντάλλαξε χειραψίες με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Στις 3 και 4 το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί το Φόρουμ Νέων Επιχειρηματιών. Η Άγγελα Μέρκελ χαιρέτησε έναν έναν τους εκπροσώπους των καινοτόμων επιχειρήσεων και των θεσμικών φορέων, πριν στείλει το δικό της μήνυμα στήριξης από το βήμα του συνεδρίου. Γνωρίζω ποια είναι η δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνετε καθημερινά. Μια κατάσταση η οποία διαρκεί ακόμα στην Ελλάδα για αρκετούς ανθρώπους. Σε αυτή τη χώρα όμως υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες προκειμένου κάποιος να νοικοδομήσει νέα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έδωσε έμφαση στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα η οποία στα επόμενα της βήματα, στα βήματα δηλαδή της ανάπτυξης, θα δείξει αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζητούμενο, ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα.
εξωστρέφεια, καινοτομία και έμφαση στην εμπορευματικότητα. Η Άγγελα Μέρκελ, μάλιστα, λίγο πριν κλείσει την ομιλία της ενώπιον των επιχειρηματιών, δεν δίστασε να κάνει επίδειξη χιούμορ και αυτοσαρκασμού. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, αγαπητέ Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε εδώ. Δεν ξέρω τι θα πείτε προς τους φίλους σας και τους γνωστούς σας, ότι πήγατε και μιλήσατε με την καγκελάριο. Δεν ξέρω αν σήμερα το βράδυ θα σας επιτρέψουν οι φίλοι σας να σας δεχτούν ανάμεσά τους. Πείτε το μου, γιατί όχι. Πάμε λοιπόν τώρα στους συναδέλφους, πρώτα στο Γιάννη Τζούνο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιάννη, θερμό κλίμα, φιδωλή στα λόγια της όμως η κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, από το κλίμα λοιπόν να ξεκινήσουμε, το οποίο επιβεβαίωσαν και ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μέρκελ, το πολύ καλό κλίμα το οποίο επικρατεί στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Είναι η δεύτερη επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου της κυρίας Μέρκελ εδώ στα δύο τελευταία χρόνια. Έχουν προηγηθεί, πρέπει να θυμίσουμε, δύο επισκέψεις του κυρίου Σαμαρά στο Βερολίνο και αυτό το επεσήμαναν και οι δύο, και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαμαράς. Η Γερμανίδα καγκελάριος αναφέρθηκε και στο ζήτημα του πρωτογενούς πλεονάσματος και στην έξοδο της χώρας μας στις αγορές με πολύ θετικά σχολεία. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πλέον αξιοπιστία για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων λέγοντας ότι το πρόγραμμα δείχνει ότι πετυχαίνει και ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Και τέλος ανέφερε ότι θα υπάρξει στήριξη της Γερμανίας και στο κομμάτι της ανεργίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως η ίδια τόνισε, αλλά και στο κομμάτι της ρευστότητας της αγοράς, της στήριξης δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ελληνογερμανικού Ταμείου, το οποίο ακούσαμε και στο βίντεο ότι προχωρά με βάση το σχεδιασμό. Τώρα, από Γιάννη, δεν ξέρουμε τι υπόθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες για το θέμα του χρέους που καίει την ελληνική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, στις δημόσιες δηλώσεις της, η κυρία Μέρκελ κάθε άλλο από συγκεκριμένη έγινε. Και οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι και εντός της σύσκεψης, της συνάντησης, ακριβώς στον ίδιο συλλογισμό κηρύχθηκε η κυρία Μέρκελ, αυτό το οποίο είπε και επίσημα, ότι υπάρχει το πολύ θετικό κλίμα, υπάρχει έξοδος της Ελλάδος στις αγορές, υπάρχει το πρωτογενές πλεόνασμα, θα περιμένουμε να πιστοποιηθεί, είπε η κυρία Μέρκελ, το πρωτογενές πλεόνασμα και μετά θα δούμε πότε θα μπορέσει να ξεκινήσει η συζήτηση για τη διευθέτηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Από την πλευρά του, ήθελα να σου πω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πάλι ξανά στις θυσίες του ελληνικού λαού απευθυνόμενος προς την κυρία Μέρκελ και είπε ότι όλα αυτά είναι επιτεύγματα των θυσιών του ελληνικού λαού. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέο πακέτο μέτρων και ότι δεν το χρειάζεται η χώρα μας και βέβαια ανέφερε για την αξιοπιστία της Ελλάδας στο εξωτερικό, ότι πλέον είναι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο. Και από εδώ και πέρα, στόχευση της κυβέρνησης, η καταπολέμηση της ανεργίας και η ρευστότητα στην αγορά, είπε ο κ. Σαμάρας. Τώρα, Χρήστο, αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει δείπνο στην Γερμανίδα καγκελάριο, στην περιοχή της Ακρόπολης, όπου και βρίσκεσαι. Ναι, σε μια γνωστή ταβέρνα. Να πούμε ότι μετά τις δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν με το ίδιο αυτοκίνητο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαμαράς. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο. Περπάτησαν και οι δύο με τους άνδρες της ασφάλειάς τους μακριά από τους δύο ηγέτες. Υποβροχήν, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, με τις ομπρέλες. Με τις ομπρέλες τους και στη συνέχεια, αφού προφανώς ο κύριος Σαμαράς τις είπε και για το Μουσείο της Ακρόπολης και για τον Παρθενώνα, στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε γνωστό εστιατόριο εδώ στην περιοχή, όπου και πάλι ο κύριος Σαμαράς έδειχνε στην κυρία Μέρκελ και της έδειχνε τον Παρθενώνα. Τώρα, στο τραπέζι που γίνεται στο εστιατόριο, από ελληνικής πλευράς παραβρίσκονται ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μεϊμαράκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Χρύσανθος Λαζαρίδης. Επειδή ελέγχθησαν πάρα πολλά για το μενού σήμερα, αυτό που μάθαμε εμείς τέλος πάντων για το τι περιείχε το μενού είναι ότι είχε βεβαίως χωριάτικη, μελτζανοσαλάτα, κατσικάκι στη λαδόκολα και καριδόπιτα είναι το γλυκό από ό,τι μας έλεγαν οι κυβερνητικές. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Έχεις όμως και κάποιες πληροφορίες παραπάνω για το μενού στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι. Πριν από το κατσικάκι λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου συζήτησαν, έγινε μια τριμερή συνάντηση. Ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και η κυρία Μέρκελ βεβαίως.
Εκεί συζητήθηκαν βασικά δύο θέματα από ό,τι μάθαμε από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρώτο θέμα είναι το χρέος, το οποίο επαρκώς σας ανέλησε ο Γιάννης και το είπαν και οι δύο ηγέτες στις δηλώσεις τους. Το δεύτερο θέμα που μάθαμε ότι τέθηκε είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Και οι γερμανικές αποζημιώσεις τέθηκαν σε συνέχεια τη συζήτηση που είχε γίνει με τον κύριο Γκάουκ. Είναι ο πρόεδρος της Γερμανίας που είχε έρθει πριν από λίγο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Αυτό που αποφασίστηκε, επαναλαμβάνω, από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως μάθαμε, είναι να υπάρχει συνέχεια στις συζητήσεις ανάμεσα στον κύριο Βενιζέλο ως Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας και τον κύριο Στάινμαγερ ως Υπουργό των Εξωτερικών της Γερμανίας. Μάλιστα, και πάμε τώρα στη Γερμανία για να δούμε πώς έχουν υποδεχθεί εκεί οι αναλυτές στα μάτια αυτή την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ. Ξαναλέμε, τη δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες. Βλέπουν, διακρίνουν μια στροφή στην ανάπτυξη. Μετά από μια δύσκολη φάση περικοπών, εκτιμούν ότι το Βερολίνο αποσκοπεί στο να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα έχει ως ραχοκοκαλιά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ενίσχυση της ρευστότητας και των επενδύσεων από το κοινό αναπτυξιακό ταμείο. Αυτές ήταν και οι οικονομικές αποσκευές της κυρίας Μέρκελ. Μάλιστα, οι αναλυτές τονίζουν την επισήμανση της Καγκελαρίου ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της περισσότερες ευκαιρίες παρά προβλήματα και εδώ εντοπίζουν την υπεραξία της επίσκεψης. Εκτιμάται λοιπόν ότι η κυρία Μέρκελ με την επίσκεψή της και τις ομιλίες με νέους και δυναμικούς επιχειρηματίες σε συνάρτηση με το Αναπτυξιακό Ταμείο στέλνει το μήνυμα ότι μετά από μια πολύ δύσκολη φάση περικοπών περνάμε τώρα στην ανάπτυξη. Όχι στην κρατικοδίαιτη ανάπτυξη, αλλά εκείνη της καινοτομίας και της ευθύνης με έμφαση στην εμπιστοσύνη προς τους νέους επιχειρηματίες. Κυρίως εκείνους που υλοποιούν ιδέες, τους ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι και η ραχοκοκαλιά και της γερμανικής οικονομίας. Και ακριβώς αυτούς έχει κατά νου η κυρία Μέρκελ όταν υπόσχεται να ενισχύσει τη ρευστότητα στην ελληνική αγορά. Άλλωστε σε αυτούς απευθύνεται και το Αναπτυξιακό Ταμείο. Τώρα, εάν πετύχουν οι υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μειωθεί και η ανεργία, κυρίως η νεανική ανεργία, όπως τουλάχιστον πιστεύει το Βερολίνο ΣΥΑ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τους τρεις. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Από την αυστριακή τηλεόραση, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στη Γερμανίδα καγκελάριο. Το απόγευμα είχαμε συγκεντρώσει στο κέντρο της Αθήνας. Την ώρα που η Γερμανίδα Καγκελάριος αναχωρούσε από το Χίλτον όπου συνομίλησε με επιχειρηματίες και ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, κόμματα και φορείς πραγματοποιούσαν συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια κατά της επίσκεψής της. Κεντρικό σημείο των κινητοποιήσεων η πλατεία Κλαθμόνος, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΔΕΔΗ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αλλά και η Ανταρσία είχαν απευθύνει κάλεσμα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Τα περίπου 1000 άτομα που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος πραγματοποίησαν και πορεία διαμαρτυρίας έως την Παλιά Βουλή, στην οποία είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, μιλώντας στην αυστριακή τηλεόραση, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυε επίθεση στη Γερμανίδα Καγκελάριο. Στην Ελλάδα υπάρχει μια παροιμία που λέει φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Να φοβάσαι τους Δαναούς ακόμα και αν φέρουν δώρα. Γιατί αυτά τα δώρα δεν μπορεί να αποτελέσουν γιατρικό στις πληγές της ελληνικής οικονομίας. Η επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου προκάλεσε την αντίδραση και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, αντί να θέσει στην κυρία Μέρκελ το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, την υποδέχεται ως ανθύπατο στην αστυνομοκρατούμενη Αθήνα και πλασάρει στον φτωχοποιημένο ελληνικό λαό το νέο δίθεν success story, δηλαδή την ηρωική έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Ό,τι και να κάνουν οι ξένοι δυνάστες του ελληνισμού, οι υπάλληλοι τους, δηλαδή τα Ανδρίκελα Σαμαράς και Βενιζέλος, έχουν τελειώσει οριστικά από την πολιτική ζωή της χώρας. Η ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να έρθει μόνο με το τέλος της λιτότητας που υποστηρίζει η Γερμανία, τον Ισοφώτης Κουβέλης. Η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αλλαγής των πολιτικών. Μόνο το τέλος της λιτότητας που με επιμονή της Γερμανίας έχει επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη μπορεί να σηματοδοτήσει μια πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας. Η επίσκεψη της Μέρκελ έχει στόχο να στηρίξει τη συνέχιση και κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, να προωθήσει τις business των γερμανικών ομίλων. Τη Μέρκελ δεν την καλωσορίζει μόνο ο Σαμαράς και η κυβέρνηση, αλλά το κεφάλαιο της χώρας. Να καλησπέρισω τώρα τον Δημήτρη Τσιόδρα. Καλησπέρα. Να προσπαθήσουμε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε η Καγκελάριος από την Αθήνα. Τι κρατάμε από αυτή τη συνάντηση, Δημήτρη? Καταρχάς, το πιο ισχυρό μήνυμα είναι η ίδια η συνάντηση, η οποία γίνεται μία μέρα μετά από την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές και σε συνδυασμό με τα πολύ θετικά έως διθυραμβικά σχόλια που είδαμε στο διεθνή τύπο σχετικά με τις προοπτικές της χώρας. Η κυρία Μέρκελ λέει λοιπόν ότι, κοιτάξτε,
προχωράει το πρόγραμμα στην Ελλάδα, προχωράει θετικά, υπάρχει πάντα η ευρωπαϊκή ομπρέλα. Άρα λοιπόν, όσοι βάλετε λεφτά στην Ελλάδα, δεν έχετε τους κινδύνους που είχατε πριν από κάποια χρόνια να τα χάσετε. Αυτό είναι ένα μήνυμα και για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, τραπεζών κτλ., αλλά και σε επενδυτές, γιατί αυτό το οποίο ζητάει η Ελλάδα είναι επενδύσεις. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το χρέος, που είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα και περιμένουμε να δούμε το τι θα πει η κυρία Μέρκελ. Εδώ τώρα δεν είναι, τα είπε καθόλου συγκεκριμένα η Καγκελάριος. Δεν περιμέναμε ότι θα τα πει συγκεκριμένα. Αυτά που είπαν νομίζω όμως ότι είναι ικανοποιητικά. Δηλαδή τι είπε, ότι κοιτάξτε, μετά τις 23 Απριλίου που θα έχουμε από τη Eurostat επισήμως το πρωτογενές πλεόνασμα, τότε θα ξεκινήσουμε την κουβέντα. Φάνηκε ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από τις ευρωεκλογές, να ξεκινήσει η κουβέντα σε επίπεδο Eurogroup. Mm-hmm. Δεν πρόκειται όμως να ληφθούν αποφάσεις, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, πριν από το τέλος του 2014. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αρκετή υπομονή εδώ, προκειμένου να διαπιστωθεί τι γίνεται με τις κεφαλαϊκές ανάγκες των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούνε το τι αποφάσεις θα λάβουν. Στα ενδιαφέροντα σημεία και η αναφορά του Πρωθυπουργού ενώπιον της κυρίας Μέρκελ ότι δεν υπάρχουν άλλα μέτρα λιτότητας και ότι δεν έρχεται νέο μνημόνιο, νέο πρόγραμμα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα στην Ελλάδα και στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο είχαν επενδυθεί πολλά αν θα πάμε σε καινούριο μνημόνιο ή δεν θα πάμε. Το να λέγεται ενώπιον της κυρίας Μέρκελ ότι δεν θα πάμε σε αυτό το πρόγραμμα, σε τρίτο πρόγραμμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, εξυπηρετεί και την κυρία Μέρκελ βεβαίως που θέλει να το παρουσιάσει στην δική της κοινή γνώμη, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη να της δώσουμε άλλα χρήματα, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι ακριβώς και θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να πούμε και γιατί η κυρία Μέρκελ αυτά τα οποία λέει δεν τα λέει μόνο εδώ, τα λέει και για τους Γερμανούς. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι πράγματι δεν θα χρειαστούν καινούρια χρήματα των Γερμανών φορολογουμένων και ότι μπορεί η Ελλάδα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μιας και είπες πριν ότι δεν θα χρειαστούν καινούρια μέτρα, αλλά θα χρειαστούν μεταρρυθμίσεις, το είπε εδώ και mm-hmm. είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να μην χρειαστούν περικοπές, όμως διαρθρωτικές αλλαγές είναι βέβαιο ότι θα συνεχίζουν να χρειάζονται στην Ελλάδα για αρκετό διάστημα ακόμη. Επίσης, σε αυτά που πρέπει να κρατήσουμε είναι το Αναπτυξιακό Ταμείο, στο οποίο θα υπάρχουν χρήματα και από την Γερμανία και από την Ελλάδα σε πρώτη φάση. Ο στόχος είναι να διευρυνθεί και να μπουν χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και από άλλες χώρες και ιδιωτικά funds, προκειμένου να έχουμε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο mm-hmm. ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις είναι που διψούν για χρήμα και δεν το βρίσκουν, ή όταν το Μάλιστα. βρίσκουν είναι πάρα πολύ ακριβό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ήταν θετική η υποδοχή του Διεθνούς Τύπου και των μεγάλων χρηματοοικονομικών οίκων στη χθεσινή πρώτη μετά από 4 χρόνια έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Απόλυτα ικανοποιημένο δηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας έμφαση στο επιτόκιο που έσπασε το ψυχολογικό φράγμα του 5%. Η πολιτική αντιπαράθεση. Η παράθεση πάντως της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα δούμε, συνεχίστηκε και σήμερα. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο για τα αποτελέσματα της έκδοσης του πενταετούς ομολόγου. Και το επιτόκιο κινήθηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 5% και η ζήτηση υπερκαλύφθηκε περισσότερες από 8 φορές, αλλά κυρίως διασφαλίστηκε η ποιότητα των επενδυτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το 49% των επενδυτών ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, 33% hedge funds, 14% τράπεζες και 4% συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία. Σχεδόν οι μισοί επενδυτές προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένας στους τρεις από την υπόλοιπη Ευρώπη, 15% από άλλες εκτός Ευρώπης χώρες και μόλις 7% από την Ελλάδα. Θεωρώ την υπερκάλυψη της ελληνικής έκδοσης ως ένδειξη ότι το τεστ που ήθελαν να κάνουν οι ελληνικές αρχές ήταν πετυχημένο. Πρέπει όμως να γίνουν ακόμη πολλά. Το πρόγραμμα δεν τελείωσε, αλλά η έκδοση αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι η επιστροφή στις αγορές διαφαίνεται στον ορίζοντα. Σύμφωνα με την Royal Bank of Scotland, η Ελλάδα έχει πολλαπλά ωφέλη από την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές. Μειώνεται το πολιτικό ρίσκο και επιταχύνονται οι αναβαθμίσεις της από τους οίκους αξιολόγησης, ενώ η τράπεζα περιμένει και νέα έκδοση μέσα στη χρονιά. Οι μεταρρυθμίσεις που έκανε η Ελλάδα αξίζουν μεγάλη αναγνώριση. Η πρώτη καρπή είναι τώρα εμφανής. Αυτό επιβεβαιώνει την πορεία του προγράμματος προσαρμογής που ακολουθήθηκε. Ένδειξη σταθερότητας η έξοδος στις αγορές αναφέρουν οι New York Times, ενώ Economist και Financial Times τονίζουν ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχάσουν τις δεσμεύσεις απέναντι στο μνημόνιο και να συνεχίζουν τις μεταρρυθμίσεις. Είναι σαφές δείγμα προόδου, αλλά τα ρίσκα παραμένουν, είναι το σχόλιο του οίκου αξιολόγησης Fitch.
Η έξοδος είναι ένα πιθανό σημείο καμπής για την Ελλάδα. Οι αγορές βλέπουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολιτική στήριξη και διάθεση για μεταρρυθμίσεις. Αυτό το αποτέλεσμα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας. Την ίδια στιγμή από την Ουάσιγκτον και την νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Κριστίν Λαγκάρντ επαναλάμβανε τη θέση της ότι το PSI έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, καθώς θα ήταν καλύτερη εικόνα του χρέους της χώρας. Για τη βιωσιμότητα του χρέους, τα ξύφη τους διασταύρωσαν Ευάγγελος Βενιζέλος και Αλέξης Τσίπρας. Πράγματα έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα χρέος το οποίο κατά το 80% είναι εκτός αγορών, είναι στα χέρια των θεσμικών μας εταίρων, άρα δεν είναι επιθετικό. Έχει περίοδο χάριτος πολύ μεγάλη, έχει καλές λήξεις και έχει πάρα πολύ μικρό μέσο επιτόκιο. Σήμερα βγαίνουμε στις αγορές, παρότι έχουμε 175% χρέος με παρόμοιο επιτόκιο με αυτό που ήταν απαγορευτικό όταν μπαίναμε στο μνημόνιο. Συνεπώς εδώ φαίνεται ότι όλα όσα έγιναν στην Ελλάδα δεν είχαν στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, αλλά την επιβολή της πολιτικής λιτότητας. Σύμφωνα πάντως με το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, οι επενδυτές δεν αποθαρρύνονται από το υψηλό ελληνικό χρέος, γιατί η χώρα δεν έχει σημαντικές υποχρεώσεις αποπληρωμής έως το 2023 και γιατί έχει αποκλειστεί ως ενδεχόμενο ένα νέο PSI. Τώρα, μία μέρα μετά την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλά αποκλειστικά στον Sky. Ο Γιώργος Προβόπουλος απαντά για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την κατάσταση των τραπεζών, αλλά και για το προσωπικό του μέλλον. Κύριε Διοικητά, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε απόψε στον Sky. Γνωρίζω ότι το κάνετε εξαιρετικά σπάνια. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την χθεσινή επιτυχημένη έξοδο της χώρας μας στις αγορές μετά από 4 χρόνια απομόνωσης. Ήρθε το γεγονός αυτό να στείλει ένα θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία. Θετικά μηνύματα ήρθε σήμερα να στείλει και η Γερμανίδα Καγκελάριος από την ελληνική πρωτεύουσα. Πείτε μου σας παρακαλώ πόσο σημαντικό ήταν αυτό το βήμα και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ανοίγει την πόρτα της εξόδου από την κρίση που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως η άνοιξη πόρτα της κολάσεως όταν σταμάτησαν οι αγορές να μας τροφοδοτούν, έτσι και η επαναπροσέγγιση αγορές σηματοδοτεί από την αντίθετη πλευρά το τέλος μιας περίοδου δύσκολης, η οποία βέβαια είναι σε συνέχεια, δεν θα πρέπει να κηρύξουμε πρόωρη λήξη συναγερμού, πλην όμως υποδηλώνει μια μεγάλη πρόοδο, η οποία πρόοδος μπορεί να οδηγήσει στο επόμενο, που είναι να μην έχουμε στη συνέχεια ένα τρίτο μνημόνιο. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα βγούμε στο ξέφωτο, κύριε Προβόπουλε? Κοιτάξτε, τώρα που βγήκαμε στις αγορές, μας παρακολουθούν πολύ περισσότερο. Οι προβολείς είναι πάνω μας. Και θα πρέπει η προσπάθεια να συνεχιστεί από την πλευρά της χώρας. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε ακόμα, κυρίως στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην ολιγορήσουμε, να μην εφησυχάσουμε και να συνεχιστεί η πρόοδος. Εάν συνεχιστεί, θα έχουμε να δρέψουμε και άλλους καρπούς στο μέλλον, διότι η χώρα θα ξαναβγεί πάλι στις αγορές και την επόμενη φορά θα μπορέσει να βγει με ακόμη καλύτερους όρους. Κύριε Διοικητά, αυτή η ανάκαμψη για την οποία όλοι μιλάμε, πώς θα γίνει αισθητή και στους πολίτες, οι οποίοι ακόμη όλα αυτά που ακούν, στην ουσία δεν τα ζουν οι ίδιοι. Τα παρακολουθούν στις τηλεοράσεις, ακούνε ωραίες δηλώσεις κτλ. Όλες αυτές οι επιτυχίες ήρθαν επειδή στήφθηκαν οι Έλληνες πολίτες, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, τα τελευταία χρόνια και σου λένε η ανεργία είναι στα ύψη, τα εισοδήματά μας είναι πολύ περιορισμένα και την ίδια στιγμή έχουμε πολλούς φόρους, πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Πράγματι έτσι είναι, αλλά φέτος θα έχουμε μια ανάκαμψη η οποία θα είναι δειλή, της τάξης του 0,5%. Ποια είναι όμως η μεγάλη διαφορά? Ότι έχει προηγηθεί μια περίοδος 5-6 ετών συνεχούς ύφεσης, μεγάλης ύφεσης, που οδήγησε στα αποτελέσματα αυτά τα οποία είπατε. Και φέτος, εν πάση περιπτώσει, σηματοδοτείται η αλλαγή αυτής της περίοδου. Δηλαδή, περνάμε από μια περίοδο μεγάλης παρατεταμένης ύφεσης σε μια περίοδο που υπόσχεται μια πολύ καλύτερη πορεία. Ανωδική προφανώς. Βλέπετε να γίνονται τα σωστά βήματα ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη, να ανοίξουν θέσεις απασχόλησης? Και πείτε μου επίσης, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοιο ύψος φόρων? Εσείς πολλές φορές έχετε μιλήσει για υπερφορολόγηση. Ναι, ειδικά για το θέμα των φόρων. Οι απόψεις Τραπέζης Ελλάδος είναι γνωστές. Έχουν μιλήσει για υπερφορολόγηση. Και αν μου επιτρέπετε να πάμε στην αρχή της περίοδου κρίσης ή και πριν, 5 χρόνια πίσω ενδεχομένως. Η Τράπεζα της Ελλάδος από τότε έλεγε ότι η δημοσιονομική προσπάθεια, η οποία θα έπρεπε να είναι έτσι και αλλιώς κολοσσιαία, θα έπρεπε να στηριχθεί κυρίως στο κομμάτι των δαπανών, κατά τα 2/3 και κατά το 1/3 από την πλευρά των εσόδων, και μάλιστα
όχι με επιβολή νέων αυξημένων φορολογικών συντελεστών, αλλά με διαίρεση φορολογικής βάσης. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είδαμε μεγάλη πρόοδο σε αυτό που λέγεται καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Βεβαίως, τον τελευταίο καιρό καταγράφονται επιτυχίες. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας να ακολουθήσουμε. Γνωρίζοντας λοιπόν, κύριε Διοικητά, άριστα τα οικονομικά και γνωρίζοντας επίσης άριστα τις δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των πιστωτών της, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια αυτή τη στιγμή να ελαφρυνθούν από φόρους οι Έλληνες? Θα λειτουργούσε αυτό υπέρ της οικονομίας, θα λειτουργούσε σε βάρος αυτών των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει? Η ελάφρυνση των φόρων μπορεί να έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα, βαθμία, στο βαθμό που ο μεν φόρος πρακτικός μηχανισμός λειτουργεί καλύτερα και αποδίδει περισσότερα έσοδα, αφενός, και αφετέρου, στο βαθμό που η οικονομική ανάκαμψη εμπεδώνεται και επιταχύνεται, άρα αυτή φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος. Φέρνοντας περισσότερα έσοδα στο κράτος, υπάρχουν επομένως οι προϋποθέσεις για ελάφρυνση αυτών οι οποίοι πράγματι αυτή τη στιγμή υπερφορολογούνται. Να έρθουμε τώρα στην πραγματική οικονομία. Για να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, χρειάζεται χρηματοδότηση από τις τράπεζες, κύριε Διοικητά. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι σε θέση το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, ή θα συνεχίσουμε να έχουμε τράπεζες συντηρητικές, που δεν ήταν συντηρητικές όταν έπρεπε, που θα συνεχίσουν να μαζεύουν καταθέσεις και δεν θα κάνουν τίποτα άλλο. Τώρα αυτό που λέτε να συνεχίσουν να μαζεύουν καταθέσεις, διότι το πρόβλημα μέχρι τώρα ή ένα από τα προβλήματα ήταν ότι οι καταθέτες έφευγαν από τις τράπεζες και έχουν φύγει σε μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα. Και αυτή η αιμορραγία, η μεγάλη αιμορραγία έχει δημιουργήσει τα προβλήματα της πιστοδότησης που λέγατε προηγουμένως. Και όχι μόνο αυτό, οι τράπεζες όπως και το κράτος ήταν αποκλεισμένες από τις αγορές. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φέρουν ρευστότητα από το εξωτερικό. Τώρα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι από εδώ και μπρος θα αποκατασταθούν αυτά τα προβλήματα και οι δυσκολίες του παρελθόντος. Δηλαδή θα αρχίσουν οι τράπεζες πάλι να αναλαμβάνουν ρίσκα και να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις. Μα αυτή είναι η δουλειά τους. Και γι' αυτό οι τράπεζες είναι εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά μέχρι τώρα υπήρχαν μεγάλες πληγές. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι το PSI, για παράδειγμα, αφαίρεσε όλα τα κεφάλαια από τις τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες υπέστησαν μια τεράστια ζημιά από την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Στη συνέχεια. Κεφαλαιοποιήθηκαν βέβαια με χρήματα τα οποία εντάσσονταν στην βοήθεια που πήραμε από τους εταίρους. Mm-hmm. Και τώρα τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Έχω δε πει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις αυτή τη στιγμή καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη. Διότι πριν λίγο τέλειωσε η άσκηση, όπως ξέρετε, το stress test, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δύο τράπεζες έχουν βγει στις αγορές με μεγάλη επιτυχία και έχουν ήδη κεφαλαιοποιηθεί. Μία τρίτη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και είμαι αισιόδοξος ότι θα συγκεντρώσει όλα τα χρήματα τα οποία ζητάει από τις αγορές. Και αυτό είναι συνέχεια. Γιατί η Eurobank λέτε. Η Eurobank. Πιστεύω δε επίσης ότι και η τέταρτη τράπεζα, η Εθνική, εάν απεφάσει και αυτή να βγει στις αγορές, πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Κύριε Προβοπουλέ, γνωρίζουμε ότι η διαφορά που είχατε στον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών μας με την Τρόικα ήταν σημαντική. Ακούστηκαν μάλιστα κάποια νούμερα τερατώδη. Είστε λοιπόν σε θέση να μας πείτε σήμερα με βεβαιότητα ότι αυτό το θέμα κλείνει εδώ? Γιατί γνωρίζουμε ότι τρέχει και το άλλο stress test τώρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα έχουμε το φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα. Κλείνει λοιπόν εδώ ή θα βρεθούμε το φθινόπωρο αντιμέτωποι με νέους σκελετούς? Σκελετοί δεν υπάρχουν καταρχάς. Άρα δεν θα υπάρξουν νέοι σκελετοί. Είμαι κατηγορηματικός στο σημείο αυτό. Θέλω να σας πω ότι εμείς τρέχουμε για δεύτερη φορά αυτή την άσκηση. Και την έχουμε τρέξει με τη βοήθεια διεθνών συμβούλων που έχουν διεθνές κύρος και διεθνή φήμη φυσικά. Η BlackRock, για παράδειγμα, η οποία μέτρησε τις πληγές των τραπεζών, τις αναμενόμενες πληγές, είναι μια διεθνής εταιρεία, η οποία χαίρει εκτίμησης παγκοσμίως. Και ακριβώς γι' αυτό πήραμε μια εταιρεία με τέτοια χαρακτηριστικά, για να πιστούν οι αγορές ότι η καταμέτρηση έγινε με σωστό τρόπο. Και τι έγινε, δεν έχερε τις εμπιστοσύνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Κοιτάξτε, δεν είμαι ο καταλληλότερος να υπερασπιστεί μια άποψη που δεν είναι δική μου και ανήκει σε κάποιον άλλον. Μπορώ όμως να σας πω ότι σε εμάς ποτέ δεν υποβλήθηκε μια τεκμηριωμένη πρόταση που να δικαιολογεί θέσεις αντίθετες από τις δικές μας. Από τη δική μας πλευρά έχει σημασία να σας πω ότι αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά για το αποτέλεσμα των ερευνών,
γιατί χρησιμοποιήσαμε τους καλύτερους συμβούλους διεθνώς και γι' αυτό στις συζητήσεις με την Τρόικα είχαμε απόλυτα τεκμηριωμένες απόψεις και στις οποίες και επιμείναμε. Και στις απόψεις αυτές εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Γι' αυτό λοιπόν δεν φοβούμαι, για να έρθω στο αρχικό σας ερώτημα, ότι η επικείμενη ευρωπαϊκή άσκηση θα μας βγάλει διαφορετικά αποτελέσματα. Κύριε Προβόπουλε, θέλω να επανέλθουμε λίγο στο θέμα Eurobank, που έχει προκαλέσει και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Είναι η λύση σε όφελος ή σε βάρος του δημοσίου? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, μεν υπάρχει πια ένας νόμος που προβλέπει λύση, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως εδώ έχουμε πάλι μία περίπτωση του γνωστού διλήμματος περί νόμιμου ή ηθικού. Νόμιμο είναι λοιπόν, σας ρωτώ αν είναι και ηθικό, να έρθει τώρα ένας μέτοχος και να πληρώσει λιγότερα από αυτά που ζητήσατε εσείς να βάλουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για τις μετοχές της Eurobank. Κοιτάξτε, οι νέοι μέτοχοι που θα έρθουν, και όπως έλεγα προηγουμένως, πιστεύω ότι θα είναι όλοι ιδιώτες, θα καλύψουν δηλαδή όλο το ποσό των κεφαλαιακών αναγκών της συγκεκριμένης τράπεζας, με βάση τους κανόνες της κρατικής βοήθειας. Κανόνες τους οποίους υπαγορεύει όχι η ελληνική κυβέρνηση πλέον, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Λογαριασμό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγορεύουν ότι σε περιπτώσεις που έχει δοθεί κρατική βοήθεια, αυτή η κρατική βοήθεια θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. Κατά συνέπεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι βάζουν τα χρήματα, δεν μπορεί να έρθει το κράτος, ο φορολογούμενος δηλαδή, να βάλει και άλλα χρήματα. Πάμε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, που έχει να κάνει με το αν θα χάσει χρήματα το ελληνικό δημόσιο ως μέτοχος. Εγώ πιστεύω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει για σκάνδαλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσει τελικά το ελληνικό δημόσιο, διότι ναι μεν το ποσοστό συμμετοχής του θα σμικρυνθεί, πλην όμως το περιουσιακό στοιχείο που είναι η Eurobank, η αξία της θα αυξηθεί σημαντικά, όχι μόνο με τα χρήματα που θα βάλουν οι ιδιώτες, αλλά στο δρόμο θα αποκτηθεί και μια δυναμική τέτοια που αυτή η αξία θα βγατήσει. Άρα, ναι μεν μικρότερο ποσοστό συμμετοχής, αλλά επί ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Άρα η περιουσία όχι μόνο δεν μειώνεται, πιθανότατα θα αυγατήσει κι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή πολλές φορές έχετε επισημάνει στις εκθέσεις σας και σε ομιλίες σας το λεγόμενο πολιτικό κίνδυνο, εάν κύριε Διοικητά θεωρείτε ότι μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και εν όψη εκλογών κλπ, εξακολουθεί να υφίσταται πολιτικός κίνδυνος. Κύριε Κοσιόνη, αυτό που ονομάζεται πολιτικό κίνδυνο είναι ο φόβος που είχαμε και έχει καταγραφεί και στις εκθέσεις, ότι εν όψη των διπλών εκλογών οι αντιπαραθέσεις, οι οποίες σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω αυτό που βλέπει κανείς σε άλλες χώρες, κινδυνεύουν λιγάκι να εκτροχιάσουν την κατάσταση. Αυτό είναι ο φόβος που έχουμε εκφράσει. Παρά τα αυτά, πιστεύουμε ότι η χρονιά συνολικά θα έχει θετικό πρόσημο και θα έχουμε μια ανάκαμψη της τάξης, όπως σας έλεγα, του 0,5%. Μικρή μεν, αλλά πολύ σημαντική, γιατί θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, σηματοδοτεί την απαρχή, σηματοδοτεί πρώτον το κλείσιμο μιας παρατεταμένης βαθιάς ύφεσης και την απαρχή μιας νέας περίοδου, που τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ πιο ευνοϊκά από αυτό που είδαμε παλαιότερα. Καταλήγοντας, κύριε Προβόπουλε, τον Ιούνιο λήγει η θητεία σας και πολλά θρυλούνται για την επόμενη μέρα. Φυσικά αυτό δεν είναι μια δική σας απόφαση, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω εάν εσείς έχετε την πρόθεση, τη διάθεση να παραμείνετε στη θέση σας, αν θέλετε να ανανεωθεί η θητεία σας. Κοιτάξτε, είμαι μάχημος και αυτό δείχνει όλη η δραστηριότητά μου μέχρι τώρα. Σωστά επισημάνατε ότι η απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Εγώ έχω κάνει μια δουλειά. Η δουλειά αυτή τα προηγούμενα 6 χρόνια είναι καταγεγραμμένη, τα πεπραγμένα είναι γνωστά και μένει βέβαια στους υπεύθυνους να αξιολογήσουν αυτή τη διαδρομή και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μας λέτε όμως ότι θα θέλατε να παραμείνετε. Ναι, είπα ότι είμαι μάχημος. Ναι, άσχετα με το τι θα συμβεί, εσείς έχετε μια συσσωρευμένη εμπειρία στα μονοπάτια της οικονομίας, κύριε Προβόπουλο, μια συσσωρευμένη εμπειρία ετών. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ή αν σας περνά τώρα ενδεχομένως, ξαναλέω άσχετα με την επόμενη μέρα, να ασχοληθείτε με την πολιτική. Όχι. Δεν έχει περάσει από το μυαλό μου, γιατί και το έργο το οποίο κάνουμε έχει σχέση με την πολιτική, γιατί είναι οικονομική πολιτική ή νομισματική πολιτική. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής.
Εάν πιστεύετε πως όλα όσα έζησε η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία 4 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Πολλές φορές έχετε αναφερθεί και εσείς ο ίδιος και άλλοι σε αυτή την περίφημη προειδοποίηση που είχατε απευθύνει και στον Γιώργο Παπανδρέου και στον Κώστα Καραμανλή το 2009 για το ύψος του ελλείμματος. Και τότε δεν σας άκουσαν, είχατε πει. Αν σας ακούγαν, θα είχε γραφτεί διαφορετικά η ιστορία αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε, εάν είχαν ληφθεί υπόψη εγκαίρως οι προειδοποιήσεις, τα πράγματα και είχαμε λάβει μέτρα, βέβαια μέτρα γενναία, φιλόδοξα, τα πράγματα, τα προβλήματα θα ερχόταν με μικρότερη σφοδρότητα και η έντασή τους επομένως θα ήταν μικρότερη. Πλην όμως, ας μην ξεχνάμε ότι επί σειρά ετών είχαν συσσωρευθεί διαρθρωτικές αδυναμίες, προβλήματα, μακροοικονομικές ανισορροπίες σε τέτοιο βαθμό που χρειάζονταν πολύ γενναίες αλλαγές. Δεν ξέρω αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις θα είχαν τη γενναιότητα ή την κοινωνική, αν θέλετε, από την άλλη πλευρά αποδοχή να προχωρήσουμε σε τέτοιο μεγάλο βαθμό αλλαγών. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσες αλλαγές που έχουμε κάνει, με ακούσατε να λέω προηγουμένως ότι ο κατάλογος των πραγμάτων που έχουμε μπροστά μας να κάνουμε, ουσιαστικά στο διαρθρωτικό πεδίο, είναι ακόμα μακρύς. Καθώς κάνετε και εσείς τον απολογισμό σας, σκέφτεστε ότι ίσως εκείνη την περίοδο θα έπρεπε να έχετε φωνάξει λίγο πιο δυνατά? Δεν συνηθίζεται σε κεντρικούς τραπεζίτες να φωνάζουν πιο δυνατά από ό,τι φώναξα εγώ. Και μπορώ να σας πω ότι φώναξα πολύ πιο δυνατά από ό,τι συνηθίζεται. Να σας θυμίσω γραπτά κείμενα, εκθέσεις, να σας θυμίσω τη δική μου παρουσία στη Βουλή των Ελλήνων, δηλώσεις, συνεντεύξεις. Αν πάτε πίσω να δείτε τι έχουμε κάνει και είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά, θα δείτε ότι με στεντόρια τη φωνή είπα αυτά τα οποία έπρεπε να πω στην κατάλληλη στιγμή. Βεβαίως, πόσο πολιτικά άντεχε ο τόπος να κάνει μερικά πράγματα, δεν είναι δική μου δουλειά να πω. Αλλά πράγματι η κρίση θα μπορούσε να είναι μικρότερης διάρκειας και μικρότερης έντασης αν είχαμε αποφύγει λάθη, ολιγορίες και δεν ακολουθούσαμε μία πολιτική πολλές φορές, ας την πω σε ποδοσφαιρική διάλεκτο, ένα κατενάτιο που χρησιμοποίησαμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρωθυπουργέ. Εγώ ευχαριστώ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην επόμενη είδηση που αποτελεί το άκρο νάωτον του φαρισαϊσμού, μάλλον. Την ώρα που ομάδες χρυσαυγητών παρεμποδίζουν τις προσπάθειες των γιατρών του κόσμου να παράσχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μετανάστες, ο βουλευτής του κόμματος, Ηλίας Παναγιώτερος, φαίνεται ότι κάνει χρυσές δουλειές προμηθεύοντας με αναλώσιμα υλικά την οργάνωση. Την καταγγελία αυτή έκανε το πρωί ο Υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου, στη Βουλή, παρουσιάζοντας μάλιστα τιμολόγια 25.000 ευρώ για την προμήθεια προϊόντων προσωπικής υγιεινής. Η Επιτροπή Προμηθειών της Οργάνωσης έκανε αποδεκτή τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς να συνδέσει το όνομα της εταιρείας με τον Ηλία Παναγιώτερο, ήταν η απάντηση των γιατρών του κόσμου. Η Χρυσή Αυγή, εκτός από το αίμα και την τιμή, φαίνεται πως πιστεύει ακράδαντα και στο χρήμα, από όπου και αν προέρχεται αυτό. Χθες, τάγμα εφόδου της οργάνωσης επιτέθηκε για τρίτη φορά στα πολυιατρία των γιατρών του κόσμου στο Πέραμα, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι, απειλώντας και εκφοβίζοντας εθελοντές και αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Ελάχιστες ώρες αργότερα, ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου αποκάλυψε στη Βουλή ότι χάρη στο επιχειρηματικό δαιμόνιο του Ηλία Παναγιώταρου, η Χρυσή Αυγή κέρδισε στην πλάτη των γιατρών του κόσμου 25.000 ευρώ, προμηθεύοντάς τους με αναλώσιμα είδη προσωπικής υγιεινής που προορίζονταν για μετανάστες. Την ίδια ώρα που δίδεται εντολή και υπάρχει καθοδήγηση για επίθεση στα ιατρεία των γιατρών του κόσμου, την ίδια ώρα, βουλευτής της Χρυσής Αυγής, επιχειρηματίας, είναι προμηθευτής της οργάνωσης γιατροί του κόσμου. Αυτό δείχνει τον εμπεγμό, την υποκρισία, το φαρισαϊσμό και το εγκληματικό της συγκεκριμένης οργάνωσης, η οποία ταυτόχρονα είναι και μπίζνα. Σύμφωνα με τα τιμολόγια που κατέθεσε ο Υφυπουργός και έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ΣΔΟΕ και στην Εισαγγελία, τον Ιούλιο του 2012 ο Ηλίας Παναγιώταρος προμήθευσε τους γιατρούς του κόσμου με οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, σαπούνια, αντισηπτικά μαντιλάκια, σαμπουάν και αφρόλουτρα συνολικής αξίας 24.969 ευρώ. Η αποπληρωμή έγινε μέσω τραπέζης τον Αύγουστο του ίδιου έτους.
Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, είναι ότι η εταιρεία του Χρυσαυγίτη Βουλευτή, που εμπορεύεται στρατιωτικά είδη, δεν είχε δικαίωμα να διακινεί προϊόντα όπως σαπούνια και αφρόλουτρα. Τα είδη που αναφέρονται στο τιμολόγιο δεν συνάδουν με τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου προμηθευτή, όπως αυτή απεικονίζεται στη σφραγίδα του τιμολογίου με τα στοιχεία του. Σύμφωνα με τους γιατρούς του κόσμου, η συγκεκριμένη προμήθεια έγινε στο πλαίσιο επίγοντος προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, βάσει του οποίου διατέθηκαν πακέτα με είδη προσωπικής υγιεινής σε 1.400 μετανάστες που ζούσαν σε κοντέινερ και στο ύπαιθρο, σε Ιγουμενίτσα, Πάτρα, Χανιά και αλλού. Η Επιτροπή Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου δέχτηκε τη χαμηλότερη προσφορά, έτσι γίνεται πάντα, έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Δεν συνέδεσε το όνομα του κυρίου Παναγιώταρου με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι αλήθεια ότι αν κάναμε αυτή τη σύνδεση, θα κάναμε κάτι άλλο. Η ανθρωπιστική οργάνωση αναγκάστηκε τελικά να πληρώσει από την τσέπη της το ποσό, καθώς τον Ιανουάριο του 2014 η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Εργασίας τους έκοψε το κονδύλι, καθώς διαπίστωσε ότι υπήρχαν ζητήματα νομιμότητας στην εταιρεία του κυρίου Παναγιώταρου. Τώρα, μία μέρα μετά την έκρηξη στην καρδιά της Αθήνας, οι καταστηματάρχοι συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Και ενώ ακόμη δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, η αντιτρομοκρατική πίσω από το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα βλέπει τον Νίκο Μαζιώτη. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, τις οποίες απεικονίζονται άτομα που εμπλέκονται σε εμπρισμούς ATM. Πάνω σε σπασμένα γυαλιά αναγκάστηκαν να περπατούν σήμερα όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι τρομοκράτες με την έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου είναι μεγάλες και οι καταστηματάρχες της περιοχής συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές που προκάλεσε το οστικό κύμα στην περιουσία τους. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα συνεργεία έπιασαν δουλειά προκειμένου να αποκαταστήσουν τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστησαν κτίρια και επιχειρήσεις ακόμα και 150 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Το σημείο που πέρασε το οστικό κύμα στην Αμερικής έχουν πέσει παράθυρα, έχουν σπάσει τζάμια, έχουν λυγίσει πόρτες. Σε αρκετά από τα καταστήματα οι τζαμαρίες τρυματίστηκαν, έπεσαν σοβάδες, ράγισαν και έσπασαν ακόμα και μάρμαρα. Από την έκρηξη των 75 κιλών της εκρηκτικής ύλης, καθώς επίσης και από το οστικό κύμα, όπως μπορείτε να διακρίνετε κι εσείς, έχει καταστραφεί πλήρως η μαρμάρινη επένδυση στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα παρακείμενα κτίρια. Τα είχαν κλείσει όλα. Δεν παίρναν και τίποτα ούτε από τα στενά, ούτε αυτοκίνητα βέβαια, τίποτα. Μεγάλες υλικές ζημιές έχουν προκληθεί και στο θέατρο Αλή και επί της Οδού Αμερικής. Όπως έγινε γνωστό από τη διεύθυνση του θεάτρου, η παράσταση Ψήλη στα αυτιά που φιλοξενείται εκεί ρίχνει αυλαία μέχρι νεοτέρας. Και ενώ όπως φαίνεται από το υλικό κάμερας ασφαλείας, από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα, αφού λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, δύο γυναίκες περνούν από το σημείο, η αντιτρομοκρατική πίσω από την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση βλέπει τον Νίκο Μαζιώτη, καθώς τόσο το παγιδευμένο αυτοκίνητο, όσο και η εκρηκτική ύλη και η μάρκα του αυτοκίνητου παραπέμπουν σε χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα. Την ίδια ώρα η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 27 φωτογραφίες, τις οποίες απεικονίζονται άτομα που εμπλέκονται σε εμπρισμούς ATM υποκαταστημάτων τραπεζών. Οι εμπρισμοί έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την ευθύνη έχει αναλάβει η οργάνωση Επαναστατική Λαϊκή Αναρχική Δράση. Στις φυλακές Διαβατών οδηγήθηκαν το μεσημέρι οι έξι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που κατηγορούνται για το θάνατο του Αλβανού Βαρυπινίτη Ήλια Καρέλη. Μετά το αποκαλυπτικό βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ το τι ακριβώς συνέβη στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας και οι ιστολογικές εξετάσεις της καρδιάς του έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι ο θάνατος του Βαρυπινίτη οφείλεται σε βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα. Οι καταθέσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα με άλλους έξι σοφρονιστικούς υπαλλήλους να παίρνουν το δρόμο για τον ανακριτή. Κάτω από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, το μεσημέρι οι έξι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Νιγρήτας πήραν το δρόμο για τις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης. Οι φύλακες κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, αφού κατηγορούνται για το βασανισμό του Αλβανού Βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό του. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος δύο εξ αυτών κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελωδικών αίτηση αναστολής των μέτρων προσωρινής κράτησης. Όλα αυτά τα παιδιά και όχι μόνο ο δικός μου εντολέας. Θα έπρεπε να μην υποβληθούν στον περιοριστικό όρο, τον ακραίο περιοριστικό όρο της προσωρινής κράτησης. Θα είχε την ευχέρεια, κύριε ανακρίτρια,
να προχωρήσει σε άλλο περιοριστικό όρο, για παράδειγμα της εγγύησης, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κλπ. Οι έξι σοφρονιστικοί υπάλληλοι οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά και την επεξεργασία του αποκαλυπτικού βίντεο που παρουσίασε χθες η Καθημερινή από το κλειστό κύκλωμα των φυλακών. Στο διάρκεια 20 ωρών βίντεο έχει καταγραφεί καρέ-καρέ το τι συνέβη στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας από τη στιγμή που ο Βορυπινίτης μεταφέρθηκε εκεί μέχρι την ώρα που τον βρήκαν νεκρό στο κελί του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιπρόσθετων ιστολογικών εξετάσεων της καρδιάς του Ηλία Καρέλη που έφτασαν το πρωί στο γραφείο της Ανακρίτριας Σερών, ο θάνατός του οφείλεται σε βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα και ιδιαίτερα σε κάταγμα στο στέρνο αλλά και σε στεφανιαία νόσο από την οποία έπασχε. Το μεσημέρι αναμενόταν η κατάθεση ενός ακόμα σοφρονιστικού υπαλλήλου, η οποία τελικά δεν έγινε, καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι την ημέρα θανάτου του Βαρυπινίτη είχε αποχωρήσει από την υπηρεσία του στις 2.30 το μεσημέρι. Η ανακρίτρια ζήτησε επιπλέον έγγραφα από τις φυλακές Νιγρήτας που θα αποδεικνύουν τα λεγόμενα του υπαλλήλου. Ο κύκλος των καταθέσεων θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Τη Μεγάλη Δευτέρα θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλοι 4 σοφρονιστικοί υπάλληλοι και τη Μεγάλη Τρίτη τελευταίοι 2. Στη μάχη των επικίνδυνων εκλογών τώρα, νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε σήμερα μεταξύ των κυρίων Καμίνη και Σπηλιωτόπουλου με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου για την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Η Ντόρα Μπακογιάννη ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ότι δεν θα είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές. Ο Υπουργός Υγείας έκανε αίσθηση υποστηρίζοντας ότι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ ίσον πείνα, ενώ η βουλευτής της Δημάρ Μαρία Γιαννακάκη ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την περιφέρεια Αττικής. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται το πινκ-πονκ Γιώργου Καμίνη Άρη Σπηλιωτόπουλου στη διεκδίκηση του Δήμου Αθηναίων. Ανεύθυνη και μεγαολίσθημα χαρακτήρισε ο κύριος Καμίνης μιλώντας στον Sky 100,3 τη χθεσινή δήλωση του αντιπάλου του περί βόμβας Καμπούλ με αφορμή την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένα πολύ μεγάλο ολίσθημα αυτό. Ήδη το πλήγμα με τη βόμβα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα, τη στιγμή μάλιστα που η Αθήνα και μαζί όλη η χώρα θεαματικά ανακάμπτει στο επίπεδο του τουρισμού. Έρχεται λοιπόν και ένας πρώην υπουργός τουρισμού για λόγους ψηφοθυρικούς να χαρακτηρίσει την πόλη Καμπούλ. Δεν καταλαβαίνει τι ζημιά διεθνώς κάνει αυτός ο χαρακτηρισμός για την πόλη μας. Μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν θίγουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Νωρίτερα, ο νυν δήμαρχος Αθηναίων είχε αποδώσει στον Άρη Σπηλιωτόπουλο και το χαρακτηρισμό ανύπαρκτος βουλευτής, κάνοντας τον γαλάζιο υποψήφιο να του πετάξει το γάντι. Δεν με ενοχλεί που με χαρακτήρισε πολιτικά ανύπαρκτο, αλλά το γεγονός ότι απροκάλυπτα υιοθετεί την προσφυλή τακτική του ΠΑΣΟΚ, του κόμματός του, που ξεκίνησε όταν ο κύριος Πάγκαλος χαρακτήρισε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο κύριο Τίποτα. Από τον κύριο Τίποτα στον κύριο Ανύπαρκτο. Η πρακτική ίδια. Η μεθοδολογία εξόντωσης ίδια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μόνο που αυτή τη φορά ως φάρσα. Την απόφαση της να μην κατέβει στη μάχη των ευρωεκλογών ξεκαθάρισε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στην εκπομπή Πρώτη Γραμμή του Sky, ενώ συντάχθηκε με τη Μαριέτα Γιαννάκου ενάντια στο Σταυρό. Δεν θα είμαι υποψήφια βουλευτής στις ευρωεκλογές. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλατε να είστε και δεν είστε, ή έχει αλλάξει κάτι. Όχι. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ήταν η αρχική σας θέση. Ήταν η αρχική μου θέση. Δεν διαφωνείτε με το Σταυρό. Αξιολόγησης. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω στις καμπάνιες ολόκληρης Ελλάδας για Σταυρό. Αίσθηση προκάλεσε η προειδοποίηση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τους ψηφοφόρους εν ώψη των ευρωεκλογών ότι η ψήφος των ΣΥΡΙΖΑ ισοδυναμεί με πείνα. Ναι. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι κακώς βγήκαμε στις αγορές. Όταν ο κύριος Παπαδημούλης κλαίει που δεν πήραμε το επιτόκιο από την Τρόικα και το πήραμε από τις αγορές. Όταν η κυρία Ξοδοπούλου που μιλάει απειλή να βάλει τον κόσμο και τους επενδυτές στη φυλακή. Είναι μουρλοί άνθρωποι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κανένας δεν φαίνεται λεφτά του μαύρου στην Ελλάδα. Άρα, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, θα πεινάσει και εσύ και τα παιδιά σου. Τέρμα. Όσον αφορά στη μάχη της περιφέρειας Αττικής, η υποψηφιότητα της Δημάρα έχει άρωμα γυναίκας, αφού όπως ανακοινώθηκε, η υποψήφια θα είναι η νυν βουλευτής Μαρία Γιαννακάκη με το συνδυασμό παρέμβαση για την Αττική. Μετά το Πάσχα, αναμένεται να κληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να απολογηθεί στον αεροπαγήτη ειδικό ανακριτή Ιωσήφ Τσαλαγανίδη για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα, απιστία στην υπηρεσία και ενώθευση εγγράφου και ένα πλημέλημα αυτό της παράβασης καθήκοντος. Παράλληλα, θα κληθούν σε απολογία ως συμμέτοχοι και τα εξαδέρφια του που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή μεγαλύτερη του $1 εκατομμυρίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο, μεταξύ άλλων, τη νέα επιστημονική αντιπαράθεση για την αυθεντικότητα του παπύρου που κάνει λόγο για την ύπαρξη συζύγου του Ιησού. Για συναρτησίες και ψέματα, κατηγόρησε κυρίες και κύριοι τον Όσκαρ Πιστόριους ο εισαγγελέας κατά την τρίτη μέρα της εξέτασής του, που επικεντρώθηκε στις απαντήσεις από τον νοτιοαφρικανό αθλητή για τη σειρά των γεγονότων, δευτερόλεπτα πριν σκοτώσει τη σύντροφό του Ρίδα Στένκαμπ.
Για ακόμη μία ημέρα, ο Όσκαρ Πιστόριους βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πιεστικές ερωτήσεις του εισαγγελέα. Ο Τζέρι Νέλ ζητά επίμονα από τον κατηγορούμενο να δώσει λεπτομέρειες για την ακριβή σειρά των γεγονότων δευτερόλεπτα πριν σκοτώσει την σύντροφό του Ρίβα Στένκαμπ, πυροβολώντας 4 φορές προς την πόρτα του μπάνιου, εκεί όπου πίστευε ότι μπήκαν διαρρήκτες. Because it's a difficult time for me to remember. But why would this question make you emotional? Because this is a night I lost the person that I cared about. I don't know how people don't understand that. Lady, I'm keeping quiet because the witness is clearly in distress. Yes, just give him a moment, please. Ο Όσκαρ Πιστόριους ακούγεται συγκλονισμένος από την απώλεια της συντρόφου του, όπως είπε, ξεσπά και πάλι σε κλάματα και η εξέτασή του από τον εισαγγελέα διακόπτεται για λίγο. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας επανέρχεται δρυμύτερος και ακόμη πιο καταιγιστικός. Έχει βάλει στόχο να αποδομήσει τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου. Τον ρωτά γιατί δεν ήλεγξε πού βρισκόταν η Ρίβα Στένκαμπ, να βεβαιώσει ότι κοιμόταν δίπλα του στο κρεβάτι πριν οπλίσει το χέρι του. On the morning of the 14th, I was sure of what I heard. I didn't want to converse more than what I had to. And I said to Reva, get down and phone the police. But one thing we know is you never waited for a response. That's correct, my lady. You never checked up if she's okay and if she's panicking. I never did, my lady. I say, Mr. Pistorius, a reasonable person would have looked where Reva was, looked if she was safe and if she panicked, but you didn't. You just grabbed a gun. You wanted to arm yourself. That's the first thought that went through your mind. But you're trying to say, but the fact of this matter is, if you stayed in that room, Reva would have been alive. Εάν ο Όσκαρ Πιστόριους κριθεί ένοχος για φόνο εκπρομελέτης της Ρίβα Στένκαμπ, ενδεχομένως να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Τώρα, νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ των επιστημόνων μετά από μελέτη του Harvard που αποδεικνύει ότι ο πάπυρος που έκανε λόγο για σύζυγο του Ιησού τελικά δεν είναι πλαστός. Όπως λένε, το μελάνι και η πρώτη ύλη χρονολογούνται από τον 6ο με 8ο μετά Χριστόν αιώνα και δεν αποτελούν σύγχρονη απομίμηση. Αυτό είναι το τμήμα παπύρου που όταν δόθηκε το 2012 από ανώνυμο συλλέκτη στην ιστορικό της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, Karen King, είχε προκαλέσει σάλο. Like an I and a C. Το γιώτα και το σίγμα με μια μικρή γραμμή από πάνω αποτελούν συντομογραφία για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί ειδικοί είχαν σπεύσει να απορρίψουν την ανακάλυψη καθώς περιείχε την πρωτοφανή για τις γραφές φράσεις σε αρχαία κοπτική γλώσσα «Ο Ιησούς τους είπε η σύζυγός μου», ενώ το απόσπασμα περιέρχει παρακάτω τα λόγια «Θα μπορεί να γίνει μαθήτριά μου». Η θεωρία περί γάμου του Ιησού είναι άλλωστε κεντρική στο μυθιστόρημα Κώδικας Da Vinci του Dan Brown που μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μεγάλη οθόνη. Τώρα το μικροσκοπικό τμήμα του παπύρου υποβλήθηκε σε ανάλυση από καθηγητές χημικής, μηχανικής, χημίας και βιολογίας των πανεπιστημίων Columbia, Harvard και MIT. Όλοι τους αναφέρουν ότι το κομμάτι μοιάζει με άλλους παπύρους που ανάγονται στον 6ο μέχρι και τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι μελέτες δεν αποδεικνύουν ότι ο θεάνθρωπος είχε σύζυγο ή γυναίκες μαθητές, αλλά μόνο ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί τμήμα αρχαίου χειρογράφου. Is that Jesus had a wife. It's not evidence. Η καθηγήτρια Karen King είχε δηλώσει εξ αρχής ότι ο πάπυρος δεν είναι απόδειξη ότι ο Ιησούς ήταν νυμφευμένος, αλλά ένδειξη ότι οι πιστοί των πρώτων χριστιανικών αιώνων συζητούσαν ανοιχτά τα θέματα του θεϊκού γάμου και της μαθητείας γυναικών. Πάντως, η θεολογική επιθεώρηση του Πανεπιστημίου Harvard, που δημοσίευσε τη μελέτη της Karen King, δημοσιοποιεί παράλληλα απάντηση από καθηγητή Αιγυπτιολογίας του Πανεπιστημίου Brown, ο οποίος χαρακτηρίζει πλαστό πέρα από κάθε αμφιβολία τον πάπυρο. Πάμε τώρα στο Γιώργο Φελίδη. Καλησπέρα, Γιώργο, εσύ. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από την επίθεση με υπτάμενο παπούτσι που δέχθηκε η Χίλαρη Κλίντον αυτή τη φορά στη διάρκεια ομιλίας της.
Ακριβώς, Σία. Μια γυναίκα που ήθελε να διαμαρτυρηθεί για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τη δεκαετία του 60 στη Λατινική Αμερική, εκτόξευσε παπούτσι προς το βήμα όπου μιλούσε η Χίλαρη Κλίντον σε προσκεκλημένου συνεδρίου μέσα σε πολυτελές ξενοδοχείο του Las Vegas. Και φάνηκε να μην το περιμένει καθόλου. Ακριβώς. Ευνηδιάστηκε πλήρως. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, όπως βλέπουμε, έσκυψε και το υπτάμενο αντικείμενο δεν την πέτυχε. Αντιπαρήλθε όμως, όπως λένε με εγκομπνιαστικά σχόλια όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με χιούμορ το περιστατικό, ρωτώντας εάν αυτή η επίθεση ήταν μέρος της παράστασης του Τσίρκου του Ήλιου που εμφανίζεται στην αμερικανική αυτή πόλη. Η δράστη του συμβάντος οδηγήθηκε εκτός της αίθουσας και συνελήφθη. Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε ένα στυλιστικό ατύχημα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μισελ Ομπάμα, την οποία προστάτευσε πάντως όσο μπορούσε από τις αδιάκριτες κάμερες ο πρόεδρος, ο σύζυγός της. Σία, το λάθος που έγινε στην επιλογή της ενδυμασίας από την καρνταρόμπα της πρώτης κυρίας και ο έολος συνωμότησαν κατά την αναχώρηση του προεδρικού ζεύγους και όπως βλέπουμε ο πρόεδρος ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία αγγίζοντας τη σύζυγό του για να την προφυλάξει από τους αδιάκριτους εικονολήπτες. Τελικά τα κατάφερε, αν και όταν έφτασαν στον προορισμό τους, στο Όστιν του Τέξας, η Μισελ Ομπάμα, όπως βλέπουμε, πάλι χρειάστηκε τη βοήθεια του Προέδρου για να αντιμετωπίσει την επίθεση από τα στοιχεία της φύσης στην αποκαλυπτική της φούστα. Μάλιστα, να και κάποια πράγματα που δεν υπολογίζουμε σωστά οι γυναίκες πολλές φορές. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, και αυτό το Πάσχα γινόμαστε νονοί για χιλιάδες παιδιά. Η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΙ οργανώνουν αύριο την τρίτη και τελευταία δράση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Όλοι Μαζί για το Παιδί. Σκοπός μας να συγκεντρώσουμε ρούχα, παπούτσια, λαμπάδες και παιχνίδια για τα παιδιά άπορων οικογενειών. Από τις 11 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στα εξής σημεία. Στη Γλυφάδα μπροστά από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Μαρούσι στο Εμπορικό Κέντρο Avenue, στο Εγάλεο στο Εμπορικό Κέντρο River West και στα Χανιά μπροστά από το Δημαρχείο. Θα σας περιμένουν εκπλήξεις και happenings. Τα δώρα που θα προσφέρετε μπορεί να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα, αλλά σε άριστη κατάσταση. Καθαρά, σιδερωμένα, έτοιμα για χρήση. Πέρυσι, να θυμίσουμε ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 2.565 κούτες γεμάτες ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια και 190 κούτες με λαμπάδες. Ευελπιστούμε φέτος βεβαίως να τα ξεπεράσουμε. Όλοι μαζί λοιπόν, για ακόμη ένα Σάββατο, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Και αμέσως τώρα θα πάμε στο Eco News για να δούμε δραστικές παρεμβάσεις που έκαναν πόλεις της Ευρώπης στη μετακίνηση και οι οποίες βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής. Να, καλησπέρα στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σία. Αν και ο ανταγωνισμός, Κατερίνα, ήταν μεγάλος, τρεις ήταν οι ευρωπαϊκές πόλεις που απέσπασαν βραβείο βιώσιμης μετακίνησης. Η αξιολόγησή τους έγινε με βάση τη βελτίωση που επέφεραν στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Αυτό ήταν ακριβώς το κριτήριο. Πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, είναι γνωστά αυτά που πρέπει να γίνουν. Ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης, αναβάθμιση δημόσιων μεταφορών ώστε να εξυπηρετούν ουσιαστικά τον πολίτη είναι μερικά από αυτά που έκαναν. Το ενδιαφέρον είναι το σχεδιασμό και την υλοποίηση έκαναν οι ίδιες οι δημοτικές αρχές και είναι χρήσιμο παράδειγμα εν όψη των δημοτικών εκλογών και γιατί κατάφεραν τελικά να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη. Ως πεζός, αντιμετωπίζεις δυσκολίες στη μετακίνηση. Ως επιβάτης, υδρώνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου. Ως ποδηλάτης, παίζεις κορώνα γράμματα τη ζωή σου στο δρόμο. Και ως οδηγός, περνάς τη μισή σου μέρα πίσω από το τιμόνι. Η κατάσταση χάους στους ελληνικούς δρόμους δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη όμως και για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Εκεί όπου οι δημοτικές αρχές, κάνοντας χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, προχώρησαν σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για μια βιώσιμη και πράσινη μετακίνηση με σεβασμό στους πολίτες. Η πόλη Ρίβας, μια μικρομεσαία πόλη κοντά στη Μαδρίτη με 80.000 κατοίκους, επανασχεδίασε τις συγκοινωνίες της, δίνοντας έμφαση στη σιδηροδρομική σύνδεση με την πρωτεύουσα, ώστε να μην ενθαρρύνεται η χρήση αυτοκινήτου. Κατασκεύασε μεγάλα ανοιχτά πάρκινγκ και κατήφθηνε τις προσπάθειές της στην ενθάρρυνση του ποδηλάτου, εγκαθιστώντας συστήματα ενοικίαση σε πολλά σημεία της πόλης. Ο Δήμος αντικατέστησε όλο το στόλο των λεωφορείων με αυτοκίνητα μηδενικών ρήπων και μηδενικού θορύβου, εξυγχρονίζοντας το σύστημα μεταφορών που έτσι έγινε πιο αξιόπιστο. Η ατμοσφαιρική ρήπανση στην πόλη Ρίβας μειώθηκε εντυπωσιακά μέσα σε λίγο διάστημα. Επόμενος στόχος ήταν η δημιουργία ανοιχτών πάρκων άθλησης σε δημόσιους χώρους για τη βελτίωση και της υγείας των πολιτών.
Στη Γαλλία, το Στρασβούργο, μια πόλη 450.000 κατοίκων με περισσότερες από 154.000 οδικές μετακινήσεις ημερησίως, προχώρησε σε διασυνοριακή σύνδεση μέσω τρένου για να μειώσει τον όγκο της κυκλοφορίας. Έδωσε όμως μεγάλη έμφαση και στη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πόλη, κάνοντας ευκολότερη τη μετακίνησή τους. Και για το σκοπό αυτό, χρηματοδότησε τις κατάλληλες υποδομές στο δρόμο. Με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, δημιούργησε μεγάλες ζώνες αποκλεισμού του αυτοκινήτου και χώρου συνάντηση των πολιτών. Επίσης, ένα μεγάλο δίκτυο ασφαλών ποδηλατοδρόμων και σύστημα ενοικίασης δημόσιων ποδηλάτων σε πολλά σημεία της πόλης. Στόχος που έχει αρχίσει να υλοποιείται είναι η αντικατάσταση όλων των αυτοκινήτων με καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για την επίτευξή του δημιούργησε σημεία γρήγορης και εύκολης φόρτισης. Η πόλη Βιτόρια Γκαστέις, μια πόλη 250.000 κατοίκων στην Ισπανία, έχει εδώ και χρόνια θέσει ως προτεραιότητα την εύκολη μετακίνηση για όλους. Τραμ, ποδήλατα και άλλα ήπια μέσα επιλέγουν πλέον οι πολίτες για τις καθημερινές τους μετακινήσεις στην πόλη, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και πρόγραμμα μεταφοράς εμπορευμάτων χωρίς αυτοκίνητο. Ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι κυριαρχούν στην πόλη. Ενθαρρύνεται η χρήση ηλεκτρικών μέσων με στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και η πρακτική του carpooling, στην περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτοκίνητο. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι καθαρές, γρήγορες και αξιόπιστες, δίνοντας εναλλακτικές ώστε να εξυπηρετούνται κατά το μέγιστο οι πολίτες. Οι τρεις αυτές πόλεις βραβεύτηκαν με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Μετακίνησης για τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό στη μετακίνηση, που οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Συνολικά, 21 ευρωπαϊκές πόλεις μετήχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ενώ δεν υπήρξε καμία συμμετοχή από ελληνικής πλευράς. Και στα καλά νέα της ημέρας απόψε, η συμμετοχή χιλιάδων μαθητών σε εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο για τη δημιουργία του μεγαλύτερου χάρτινου λευκού περιστεριού στον κόσμο. Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες από σχολεία ολόκληρης της χώρας, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, κατέκλυσαν το Παναθηναϊκό Στάδιο στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Προγράμματος «Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας». Στόχος των μαθητών ήταν να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο χάρτινο λευκό περιστέρι της ειρήνης στον κόσμο. Την εκδήλωση διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σήμερα εδώ 45.000 παιδιά, μαθητές από σχολεία όλης της χώρας, για τη χώρα μας, δίνουν ένα μήνυμα ότι αυτή η χώρα που γέννησε τις Ολυμπιακές αξίες, τις υποστηρίζει, είναι ο θεματοφύλακας, αλλά και μπορεί να τις μεταλαμπαδεύσει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τσεσκά Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός, Αρμάνι Μακάμπι και Μπαρτσελώνα Γαλατά Σαράι είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών της Ευρωλίγκα μετά τα αποψινά αποτελέσματα. Χθες ο Ολυμπιακός με τρίποντο του Σπανούλη στην εκπνοή του αγώνα επικράτησε 68-65 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με αυτό το τρομερό τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με 68-65 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον ελληνικό εμφύλιο της Ευρωλίγκας για την τελευταία αγωνιστική του Top 16. Ο αρχηγός των γηπεδούχων, παρόλο πως δεν ήταν καλό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται από τους καλύτερους καλαθοσφαιριστές της Ευρώπης. Με αυτό το ροζ φύλλο, οι πρωταθλητές Ευρώπης κατέκτησαν την τρίτη θέση στον όμιλο, πίσω από την Μπαρτσελόνα και την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ έστειλαν τον αιώνιο αντίπαλό τους στην τέταρτη θέση. Ήταν πραγματικά ένα παιχνίδι που πρόσφερε συγκινήσεις με αξιομοιώσεις στο σκορ και με στην τελική έκβαση νικητές εμάς. Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική νίκη, μας δίνει την τρίτη θέση στον όμιλο. Θέλαμε κάτι καλύτερο, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πιστεύω έγινε ένα καλό παιχνίδι. Εμείς πληρώσαμε το κακό μας τρίτο δεκάλεπτο και τα πολλά λάθη στο τέταρτο. Λάθη τα οποία πιστεύω ότι έκριναν το παιχνίδι. Τελείωσε αυτός ο κύκλος για μας. Κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται στην Ευρώπη. Μεγάλο μάτς για τους Ερυθρόλευκους από τον Κώστα Σλούκα, με συνολικά 12 πόντους και εύστοχα τρίποντα σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Ενώ στους ίδιους πόντους πέτυχε και ο Μπράιαν Ντάνστον. Από το τριφύλι ξεχώρισε με την απόδοσή του ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 17 πόντους. Πλέον οι αιώνιοι θα κληθούν να παίξουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας όμως το μειονέκτημα της έδρας, στο δρόμο για το Final Four που διεξάγεται στο Μιλάνο.
Να αλλάξουμε θέμα. Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για ακόμη μια φορά ο Παναθηναϊκός. Ποδοσφαιριστές, μέλη του προπονητικού team αλλά και διοικητικά στελέχη βρέθηκαν το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ιθεοτόκος, που εδώ και χρόνια προσφέρει πολύτιμο έργο αποκατάστασης παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση. Τους έδωσαν ατελείωτη χαρά και τους ανταπέδωσαν με μια τεράστια αγκαλιά γεμάτη αγάπη. Ποδοσφαιριστές, ο προπονητής του Παναθηναϊκού και μέλη της διοίκησης ένιωσαν σαν να παίζουν στη Λεωφόρο το μεσημέρι της Πέμπτης όταν επισχέθηκαν το Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με νοητική υστέρηση Ιθεοτόκος. Και τα παιδιά του Ιδρύματος τους θύμισαν μέσα από ένα βίντεο κορυφαίες στιγμές ευρωπαϊκού θριάμβου του Παναθηναϊκού. Είδατε πως χαρήκανε και μάλιστα είχα προετοιμάσει τον coach. Του λέω: κοιτάξτε, θα μπείτε μέσα στην αίθουσα και θα είναι Παναθηναϊκή η ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα γηπέδου. Και όπως απεδείχθη. Με το κουράγιο και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά, θα έλεγα μας δίνουν και σε εμάς μεγάλη δύναμη και κουράγιο επίσης για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να δούμε ότι τελικά όταν θέλεις μπορείς να πετύχεις πράγματα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που επιτελούν το έργο εδώ στο σχολείο αυτό και βοηθούν τα παιδιά αυτά να αναπτυχθούν σωστά και να έχουν μια φυσιολογική κοινωνική ζωή. Σε δύσκολες ημέρες που περνάμε και στην ένδεα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αυτό είναι μια πηγή ζωής. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μοίρασαν από μια αγωνιστική φανέλα, αναμνηστικά δώρα με το τριφύλι, αυτόγραφα και πολλές ευχές. Ενώ ξαναγήθηκαν στους διάφορους χώρους του Ιδρύματος και ειδικότερα στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της για τις διαιτησίες της τελευταίας αγωνιστικής, αλλά και ενώπιση των play-off, ζητά 50-50 σε όλα τα μάτς και καλεί τους διαιτητές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ενώ τονίζει πως οποιαδήποτε αδικία ή και εύνοια του τριφυλιού θα θεωρηθεί ότι γίνεται εκ του πονηρού. Με αφορμή φήμες και δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απαιτεί αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής στην Ξάνθη οι διαιτητές που θα ορίζονται να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, αντιμετωπίζοντας τις ομάδες επί ίσης όρης και εφαρμόζοντας το 50-50. Επομένως, οποιαδήποτε αδικία εις βάρος της ομάδας μας ή ακόμη και εύνοια υπέρ της θα θεωρηθεί ότι γίνεται εκ του πονηρού. Στο διεθνή χώρο τώρα, Ατλέτικο Τσέλσι και Ρεάλ Μπάγερν είναι τα ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα στα ημιτελικά του Champions League. Στις 22 και 23 Απριλίου θα διεξαχθούν τα πρώτα μάτς και μία εβδομάδα αργότερα η επαναληπτική. Σεβίλη Βαλένθια και Μπενφίκα Ιουβέντους θα συναντηθούν στην ημιτελική φάση του Europa League. Στις 24 Απριλίου και την 1η Μαΐου θα διεξαχθούν οι αγώνες. Τα χέρια του Φίγκο έστειλαν την Bayern Μονάχου σαν αντίπαλο της Real Madrid στην ημιτελική φάση του Champions League. Μαδριλένοι και Βαβαροί μετρούν ήδη 14 αναμετρήσεις στα κύπελλα Ευρώπης, 5 από αυτές στα ημιτελικά. Το έτερο ζευγάρι που προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση είναι η μπλε του Μουρίνιο, οι οποίοι θα βρουν στο δρόμο τους τους Ροχιμπλάνκους του Σιμεώνε. Με τις δύο ομάδες να έχουν ξανασυναντηθεί το 2009 στη φάση των ομίλων, εκεί όπου οι Λονδρέζοι μέτρησαν μία νίκη και μία ισοπαλία, ενώ η τύχη τους είχε ξαναφέρει αντιπάλους στον τελικό του Super Cup το 2012, εκεί όπου οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 4-1. Στις 22 και 23 Απριλίου θα διεξαχθούν τα πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης του Champions League και μία εβδομάδα μετά η επαναληπτική. Κέφια είχε κληρωτίδα και στο Europa League, εκεί που ανέδειξε έναν ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Σεβίλη και τη Βαλένθια, ενώ η περσινή φιναλίστ Μπενφίκα θα βρει στο δρόμο της τη Juventus. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά του πρωταθλητριών του 1968, με τους έτους να προκρίνονται με συνολικό σκορ 3-0, αλλά και στην προημιτελική φάση του κυπέλλου UEFA το 1993, με τους Μπιακονέρι να περνούν με συνολικό σκορ 4-2. Η πρώτη ημιτελική του Europa League θα διεξαχθούν σε Σάντσεθ, Πιθουάν και Νταλούζ αντίστοιχα στις 24 Απριλίου και η Ρεβάν την 1η Μαΐου. Και πάμε τώρα στις αγορές. Με σημαντικές απώλειες, 2,5% έκλεισε ο γενικός δείκτης στην Αθήνα. Επίσης, ήταν μια κακή μέρα και για τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Απώλειες πριν από λίγο κατέγραφαν Dow Jones και Nasdaq στη Wall Street επίσης. Σε ανωδική τροχιά το ευρώ σε σχέση με το δολάριο και το γεν, το ίδιο και το αμερικανικό νόμισμα εναντί του γεν. Ανέβηκαν σήμερα οι τιμές του αργού πετρελαίου και η τιμή του χρυσού από την άλλη υποχώρησε στα 1.318 δολάρια η ουγγιά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από τις βροχές, τις καταιγίδες, τα χιόνια στα βουνά της βόρειας χώρας και το χαλάζι, επιτέλους το Σαββατοκύριακο επανέρχεται και πάλι η άνοιξη θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία από την κυρία Φρυδερίκη είναι λίμνη πλαστήρα, υπέροχες εικόνες. Στην επόμενη φωτογραφία μπορούμε να δούμε τους Αγίους Θεοδόρους στον Εύρο από τον Γιώργο. Στη συνέχεια πάμε στο Λουτράκι, λίμνη Ρέου από τον Πάνο. Και η τελευταία φωτογραφία είναι από τον Άγιο Νικήτα στη Λευκάδα, με
κύμα αλλά με υπέροχα χρώματα. Ο Κωνσταντίνος, skykeros.gr. Για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό, σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Αύριο λοιπόν Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, πολύ γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και στα ορεινά της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς. Στην Αττική έθριος καιρός με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 6 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 8 έως 18 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή και μόνο το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και κυρίως της βορειοανατολικής θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 21 βαθμούς. Τη Μεγάλη Δευτέρα τώρα στην κεντρική και την νότια Ελλάδα, δηλαδή από την Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ένα χαμηλό θα δώσει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική μέχρι 5 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο. Τη Μεγάλη Τρίτη τέλος, στην Κρήτη είναι πιθανό να βρέξει πρόσκαιρα, ενώ παροδικές μπόρες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά από το απόγευμα και κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε καθημερινά να το παρακολουθείτε και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα μας sky.gr live on demand. Όλες οι ειδήσεις είναι διαθέσιμες μέσα από το account του Sky στο Twitter αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook. Αμέσως τώρα η ξένη σειρά CSI Νέα Υόρκη. Από όλους εμάς καλή σας νύχτα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.